Κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, μικρή και μεγάλη. Για άλλη μια χρονιά, το πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης, ένα πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία να περνούν τα παιδιά μας ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, ενταγμένο στα Ιπποκράτεια 2018, έφτασε στο τέλος. Ο Δήμος μας προσφέρει το πρόγραμμα αυτό χωρίς κόστος, προσφορά για την εργαζόμενη μητέρα, προκειμένου οι μικροί μας φίλοι να διασκεδάσουν συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα με ζωγραφική, κατασκευές, χορό και τραγούδι. Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί πλαισιώνουν το πρόγραμμα, στις οποίες ευχαριστώ θερμά για την αγάπη και τη φροντίδα που περιέβαλαν τα παιδιά. Είναι η Κατερίνα Κώστογλου, η Μέρη Παπακοσταντίνου, η Μένη Ουρανού, η Ειρήνη Μάντου, τα κορίτσια μας ήταν υπεύθυνα στο πρόγραμμα των εικαστικών και στον παραδοσιακό χορό η Ελένη Δρόσου. Ευχαριστώ από καρδιάς τον πρόεδρο της Μαρίνας, κύριο Μαραγκό, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ευγενική Χορηγία του Προγράμματος. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο, την Έφορο και τα στελέχη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για τη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις τους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που συμμετείχαν, καθώς και στους γονείς εσάς που μας τα εμπιστευτήκατε. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα σας πω ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή όλης αυτής της προσπάθειας είναι τα παιδιά που είναι χαρούμενα και βεβαίως γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, όσοι πρόλαβαν και μπορούν και είναι εδώ, που για άλλη μια χρονιά είδα να κυλούν οι μέρες του καλοκαιριού με τα παιδιά να ασχολούνται με κάτι πολύ δημιουργικό και παραγωγικό και βεβαίως να μαθαίνουν και τους παραδοσιακούς μας χορούς για να μην ξεκοβόμαστε από τις ρίζες μας. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2007 έγινε 4 χρόνια, 7, 8, 9, 10, διεκόπη για 3 χρόνια απαράδεκτα και συνέχισε ξανά το 2014. Είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας πάντα και δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς μας, η υποχρέωση απέναντι σε αυτά εδώ τα παιδιά που είναι το μέλλον του τόπου και βεβαίως η ελάχιστη υποχρέωση του Δήμου να ανακουφίζει το καλοκαίρι τις εργαζόμενες οικογένειες, γιατί οι περισσότεροι πλέον δουλεύουν μαμά, πατέρας, παππούς και γιαγιά και βεβαίως να τους ελαφρύνει από ένα κόστος να έχουν τα παιδιά σε μια άλλη δομή που πιθανά το κόστος να είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθουν λόγω των οικονομικών τους προβλημάτων. Οφείλω όμως πέρα από τις γενικές τοποθετήσεις να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχή αλλά και στον άνθρωπο και στη ψυχή που έτρεξε και τρέχει όλα τα Ιπποκράτεια αυτά τα χρόνια, την κυρία Χατζηστροφή, η οποία είναι δίπλα μου, που πραγματικά έχει καταφέρει όχι απλά να ενεργοποιήσει πάρα πολύ κόσμο, εθελοντές και νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν όπως τα κορίτσια που ασχολήθηκαν στη δημιουργική απασχόληση, αλλά πάνω απ' όλα έχει δώσει την ψυχή της και όλες τις ώρες της ημέρας της, ειδικά το καλοκαίρι, προκειμένου αυτός ο θεσμός των Ιπποκρατίων να έχει επιτυχία και οι γονείς να απολαμβάνουν εκδηλώσεις ποιότητος, αλλά ταυτόχρονα και δημιουργικές για τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε τα παιδιά και να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο οι γονείς όση δουλειά και να έχετε στα παιδιά μεγαλώνοντας μαζί τους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, όπως είπε η Ειρήνη, υγεία και αντοχές, πολλές αντοχές σε όλους. Την κυρία Μένη Ουρανού, την κυρία Ειρήνη Μάγκου, την κυρία Μέρη Παπακοσταντίνου, την κυρία Κατερίνα Κώστογλου, την κυρία Ελένη Δρόσου,
Πρόεδρο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχουμε και στον Πρόεδρο της Μαρίνας. Ωραία. Δήμαρχε, να δώσεις και τα γνωστικά στα παιδιά. Εδώ παίρνετε ένα μυστικά τώρα. Αφήστε τώρα τα αναμνηστικά στους γονείς σας και θα σας απολαύσουμε στους πα...
αλλάξει. Να μην είμαστε μαζί, να αλλάξει, να μην στάξει. Όπου αγαπά τα χμένα δυο, όπου αγαπά με λαδινό. Γέλιονι σαν γυράκι, μικρό με ένα γρυλάκι, μικρό με ένα γρυλάκι, με πόρτισες φαρμακή.